Αυτό το ότι έχουν βρεθεί στη ζωή σου πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι και σε άκουγα τις προάλλες ένα podcast και για τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Για τον Κωνσταντίνο Τζούμα και μίλησες πάρα πολύ όμορφα για τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Ήσασταν φίλοι με τον Κωνσταντίνο. Πολύ, πολύ, πολύ. Έγινε δεν κάτι σου λείπει μαγικό ο Κωνσταντίνος. Πολύ, πολύ. Δηλαδή αυτό σκέψη. Όταν φεύγουν οι φίλοι. Με έναν τρόπο, έχω κάνει μια ανάρτηση σήμερα και λέω ότι ξυπνάει στον παράδεισο. Δηλαδή τον σκύνε σαν δίπλα μου. Μα περάσαμε υπέροχα με τον Κωνσταντίνο, ήταν ένας δάσκαλος, αξιοπρεπής, όμορφος, γέλια, πράγματα. Και στο τέλος κάτι, ένα μαγικό πράγμα που έγινε με την κερασία Σαμαρά. Ναι. Είχαμε οι τρεις μας ξεκινήσει να κάνουμε κάτι για τη στέγη, ένα έργο. Mm-hmm. Και σιγά σιγά αρχίζει η πτώση του Κωνσταντίνου. Mm. Και εμείς με την κερασία κάναμε ότι συνεχίζουμε, ποτέ δεν είπαμε όχι. Μα δεν μπορώ, θα το κάνω, θα κάνει αυτό. Έχω σκηνοθέτηση, κύριε Κερασία. Θα κάνουμε αυτό. Μα τα πόδια μου θα το βάλουμε σε καροτσάκι. Και έως το τέλος πίστευε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν πίστευε πραγματικά ή μέσα του το έχει καταλάβει. Αυτό εσείς που χρόνια, το κάνατε σαν δώρο, ότι δεν θα σταματήσουμε, να μην καταλάβει ποτέ, ότι δεν μπορεί. Είπαμε ότι τα παρατάμε όλα και αρχίζει και ασχολούμαι μόνο με αυτό. Και αυτός υπήρχε ενδιαφέρον, θα παίξει. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι το cancel που του κάνανε τον καταράκωσε ώστε να ψυχολογικά ώστε να του καταρακώσει και την υγεία του. Τα τέρατα. Ήταν, αυτός δεν παρακολουθούσε μέσα, αλλά έβλεπε, ένιωθε. Οι φίλοι άρχισαν να αραιώνουν. Αραίωσαν οι φίλοι. Βεβαίως, μετά από αυτό, γιατί φοβούνται, ξέρετε, υπάρχει ένας. Και ποτέ αξιοπρεπής αυτός δεν έδειξε τίποτα. Αλλά ήταν μια πτώση σχεδόν Όσκαρ Ουάιλντ. Δηλαδή έπεφτε συνεχώς. Ναι. Που κάποτε είχε 10 ανθρώπους γύρω και τον περίμενε. Ξαφνικά έβλεπες ότι μένει μόνος του σιγά 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 σιγά. Η ασθένεια, η πτώση αυτή που έπεφτε. Που χτύπησε λοιπόν, το. Αρχίζει πια να μείνει. Αλλά εμείς ποτέ δεν κάναμε πίσω. Πάντα σχέδια, κάθε πρωί πρόβα τι θα κάνουμε. Το κείμενο. Θα μπορούσατε να την κάνετε αυτή την παράσταση. Θα μπορούσαμε. Τώρα. Ναι. Χωρίς τον Κωνσταντίνο, με τον Κωνσταντίνο. Ποτέ, ποτέ, θέλω ποτέ, να σου πω. Πώς δηλαδή. Σαν ένα κόνσεπτ. Είναι τόσο απαραίτητος αυτός. Είχε γίνει επάνω του. Mm-hmm. Είχαμε κτίσει όλο επάνω του για να τον να πιστέψει ότι. Μα ήταν καλά μέχρι τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Δεν είχε ο Κωνσταντίνος πνευματικά κάτι. Ήταν τελευταία στιγμή. Ήταν πάντα ακμαίος και υγιής. Και με πολύ ωραίο γούστο. Είναι μαγικά πράγματα. Γιατί είχαμε μιλήσει μερικές μέρες πριν για την κουλτούρα του cancel που. Μα τι είναι αυτό, το πήρα τον άνθρωπο αυτά. Τι φρικτά πράγματα, κάτι παλιόπαιδα. Τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Είδα μερικούς. Δεν ντρέπεστε. Δεν μας παρέσει. Τι σε παρέσει.